αξία στα έργα που υλοποιούνται για την αντιπλημμυρική προστασία της ΝΑΦΠΑΚ του έκανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Βασίλη Γκίζα. Επιτόπου στις εργασίες αποκατάστασης λόγω φυσικών καταστροφών σε ένα σημείο που πονάει διαχρονικά την ΝΑΦΠΑΚ, εδώ στο χήμαρο του ΣΚΑ. Από εργασίες που ξεκινάνε από πιο ψηλά, αντιμετωπίστηκαν ήδη με σοβαρές λιθορυπές αλλά και σαρζανέτ, αντιστήριξη του δρόμου στα σημεία που χρειάζονταν και φυσικά εδώ στη διευθέτηση της κήτης του ποταμού, το οποίο πραγματικά γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή παρέμβαση και πολύ σωστή δουλειά, η οποία σκοπό έχει να δώσει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο απασχολούσε και έδινε πάρα πολλά προβλήματα διαχρονικά στην περιοχή με πλημμυρικά φαινόμενα. Πραγματικά είναι ένα από τα σημεία που πονάει η πόλη, υπάρχει επικινδυνότητα. Τα τελευταία χρόνια η αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων είναι τέτοια που μας οδηγεί στο να μην επισηγάζουμε. Η περιφέρεια από τους πρώτες μήνες της θητείας της έδωσε έμφαση στον καθαρισμό των ρεμάτων και πλέον σε έργα τα οποία είναι έργα υποδομής και έργα που οδηγούν στην αντιπλημμυρική προστασία. Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε ένα έργο προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ που θα δώσει λύση στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων τα επόμενα χρόνια. Την ίδια ώρα προχωρούν οι εργασίες και στο παραλιακό μέτωπο της ΝΑΦΠΑΚ, το οποίο αναμένεται να αλλάξει όψη. Έχουμε τα καλλισθενικά, έχουμε χώρους ανάπαυσης, δύο κιόσκια έχουμε εδώ και έχουμε το επόμενο μέρος και φυσικά θα φτιαχτεί και ο περιβάλλον χώρος και έχουμε και το δεύτερο μέρος που είναι στο Γρίπουβο που έχουμε την πίστα BMX και πάλι ένα χώρο παιδικής χαράς και καλλισθενικού. Οι παραλίες Γρυμπόβου και Ψανής αναμένεται να αναβαθμιστούν αισθητικά και λειτουργικά με την προσθήκη μεταξύ άλλων αστικού εξοπλισμού, παιδικής χαράς και αθλητικών χώρων. Και τις υπόλοιπες αναπλάσεις, τα υπόλοιπα σημεία που έχουν να κάνουν και με άλλα αθλήματα όπως είναι το BMX, όπως θα είναι οι πίστες που θα δίνουν τη δυνατότητα σε επισκέπτες και μη να αθληθούν και να περάσουν υπέροχα σε αυτό το φανταστικής αξίας παραλιακό μέτωπο. Με την ολοκλήρωση των έργων που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην πόλη της ΝΑΦΠΑΚ του πρόκειται να ενισχυθεί η ανάπτυξή της και να αποτελέσει η περιοχή έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς.